Στο ίδιο κελί θα περιμένουν τη δίκη τους τα δύο αδέλφια από τη Μεσαρά που εξελίχθηκαν σε ντόπιους βαρόνους των ναρκωτικών μέσα από την παραγωγή φορτίων χασίς, τα οποία πουλούσαν στις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέσα στο χειμώνα. Στις απολογίες τους, τα δύο αδέλφια από τη Μεσαρά ηλικία 46 και 52 ετών δεν μπόρεσαν να αρνηθούν την καλλιέργεια μαμούθ που είχαν αναπτύξει μέσα στα θερμοκήπια τους με τη συνδρομή του Πακιστανού, ο οποίος τους ακολούθησε το μεσημέρι στο δρόμο για τη φυλακή. Είναι μια απόβαση η οποία δεν μας ξενίζει, εμφανιζόταν ως δικονομικός μονόδρομος στην παρούσα φάση. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, της ανάδειξης των πραγματικών περιστατικών και τα αποτελέσματα το που θα έρθουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, θα αναδειχθεί αυτό το οποίο είναι το πασιφανές, ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τυχαίνει και αλλοδαπός μετανάστη, δεν έχει καμία σχέση με τα συγκεκριμένα ναρκωτικά. Τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έτσι, όταν τους προσέγγισε ένας Αλβανός, δέχτηκαν να παραχωρήσουν τα θερμοκήπια με αντάλλαγμα μέρος των χρημάτων που θα κέρδιζε όταν πολλούσε το χασίς. Ισχυρισμός ο οποίος φαίνεται ότι έπεσε στο κενό, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας έχουν στα χέρια τους τη δικογραφία η οποία περιλαμβάνει ακόμη και το οικονομικό προφίλ των κατηγορουμένων, ένας εκ των οποίων διαθέτει βίλα VIP με 5 υπνοδωμάτια, πισίνα και θέατρο λιβικό. Από την πλευρά του, ο Πακιστανός φύλακας αρνείται, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι επιχείρησε να κάψει και να εξαφανίσει τις ποσότητες του χασίς. Από τις καταθέσεις των αστυνομικών, προκύπτει ότι απλά τον είδαν να απομακρύνεται από το θερμοκήπιο. Εξουδενώς από οδηγητικού μέσου προκύπτει ότι έθεσε εκείνος τη φωτιά. Εξάλλου δεν είχε και λόγο να το κάνει. Μάλιστα, ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε κάθε σχέση με την καλλιέργεια του χασίς και υποστήριξε ότι φρόντιζε τις κολοκυθιές πίσω από τις οποίες ήταν κρυμμένα τα χασισόδεντρα. Το συγκεκριμένο θερμοκήπιο εργάστηκε για 10 μέρες αποκλειστικά. Ως εκ τούτου, η εργασία του περιοριζόταν στην συλλογή κολοκυθιών, διότι ήταν μια τεράστια έκταση στην οποία καλλιεργούνται κολοκύθια. Τίποτε άλλο. Κανείς δεν του έδινε οδηγίες. Ήταν ένας απλός εργάτης πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος, όπως όλοι οι ομοεθνείς, το απασχολούνται στην περιοχή της Μεσαράς, θερμοκήπια. Και οι τρεις αποφασίστηκε να προφυλακιστούν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία αφορά στην καλλιέργεια 700 δενδρυλίων κάναβη, στην κατοχή 57 κιλών έτοιμου χασίς και προσδοκόμενα κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.